ποινικοποιούν ακόμη και τη σκέψη για απεργία. Με αυτή τη δήλωση και αντιδρώντας την απόφαση της κυβέρνησης για επιστράτευση πριν ακόμη παρθούν οι σχετικές αποφάσεις από τις τοπικές ΣΑΛΜΕ, οι εκπαιδευτικοί της Ξάδης συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα το απόγευμα στην κεντρική πλατεία σε ένδειξη διαμαρτυρίας και με ικανοποιητική συμμετοχή παρά τη βροχή. Για τις καιρικές συνθήκες και με δεδομένο ότι ακόμα η ώρα είναι νωρίς, νομίζω ότι φαίνεται ότι ο κόσμος έχει αντιδράσει στην έλλειψη δημοκρατικής ευαισθησίας της κυβέρνησης. Γιατί η σημερινή συγκέντρωση είναι η διαμαρτυρία εναντίον της επίταξης των υπηρεσιών των εκπαιδευτικών, η οποία έγινε με μόνη δικαιολογία ότι μπορεί να αποφασίζει με απεργία της Πανελλήνιας. Οπότε έχει αρχίσει να ποινικοποιείται πλέον και η σκέψη για απεργία και όχι η ίδια η απεργία. Η κυβέρνηση ήδη έχει επιτάξει εργαζόμενους γιατί κατά τη γνώμη της δεν ήταν σωστό που απεργούσαν. Τώρα άρχισε να ποινικοποιεί και να επιτάσσει ανθρώπους που σκέφτονται να απεργήσουν. Και το πρόσχημα είναι το καλό των παιδιών, το οποίο βέβαια σε όλη τη σχολική χρονιά δεν το έχουν σκεφτεί καθόλου. Έχουν μειώσει τα έξοδα για την παιδεία, το ποσοστό για την παιδεία σε ένα εξευτελιστικά ελάχιστο ποσό. Τα σχολεία είχαν φοβερές ελλείψεις φέτος. Υπήρχαν ελλείψεις και σε εκπαιδευτικό προσωπικό και σε υποστηρικτικές δομές και οι αίθουσες δεν φτάνουν και τα σχολεία δεν φτάνουν και πολλούς μαθητές στην τάξη μας υποχρεώσανε να έχουν και του χρόνου θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Άρα η κυβέρνηση δεν νομιμοποιείται να λέει ότι ασχολείται με τα παιδιά ή ότι δείχνει. Επιπλέον να τονίσουμε εδώ πέρα ότι και η ημερομηνία που βρήκε, που επέλεξαν να φέρουν στη Βουλή αυτό το νομοσχέδιο, ήταν επιλεγμένη ακριβώς για να δημιουργήσει αυτή τη φασαρία. Δεν είναι η κυβέρνηση που επέλεξε αυτό τον αγώνα. Δεν είμαστε εμείς, είναι η κυβέρνηση που επέλεξε αυτό τον τύπο της απεργίας. Μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί μιλούν για στοχοποίηση του κλάδου και του συνδικαλιστικού του κινήματος από πλευράς κυβέρνησης μέσα από συντονισμένες κινήσεις και σχέδιο. Οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα έχουν κατασυμφαντηθεί από την κυβέρνηση, από τις τελευταίες κυβερνήσεις, με πάρα πολύ συστηματικό τρόπο. Το έργο τους έχει υποβαθμιστεί σε απίστευτο βαθμό από τις ίδιες κυβερνήσεις, από τους υπουργούς που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να μας στηρίζουν. Με τελευταία το περίφημο non-paper που κυκλοφόρησε η κυβέρνηση, όπου φαίνονται επίσης και τα ψέματα που είχε ραδιάσει τόσο καιρό. Ας πούμε ότι έλεγε ότι οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα δουλεύουν 16 ώρες, ενώ στο non-paper που είναι γραμμένο για να μας συκοφαντήσει μιλάει για 18,5 ώρες και πάρα πολλές άλλες. Οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα δουλεύουν όσο δουλεύουν και οι εκπαιδευτικοί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, αλλά έχουν ένα πολύ μικρό ποσοστό του μισθού τους και χωρίς καμία, το σημαντικότερο δηλαδή αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, χωρίς καμία υποστήριξη από την πολιτεία. Να σημειώσουμε πως τις αποφάσεις τους παίρνουν την Τρίτη οι τοπικές ΣΑΛΜΕ, ενώ τα πάντα θα κριθούν στη συνέλευση των Προέδρων στην Αθήνα, όπου και θα αποφασιστεί αν τελικά οι καθηγητές θα αγνοήσουν τα φύλλα πορείας που ήδη τους αποστέλλονται ή εάν οι εξετάσεις θα γίνουν απρόσκοπτα.